Πας κάθεσαι πάνω μόνο και μόνο για να σηκωθεί η σούβλα, αλλά μόλις τον δει να αρρωσταίνει, σηκώνεσαι και φεύγει. Αν σε στήσει το απόσπασμα και σε κάνει ντέφι, θα φταίει. Αυτά δηλώνει μεταξύ άλλων σε βίντεο του ο κορυφαίος Έλληνας influencer Αλέξανδρος Κοψιάλης. Ο Κοψιάλης που έχει συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες, αλλά και τον Γιάννη Αντετοκούμπο έχει βρεθεί στο στόχαστρο του Twitter λόγω της υπόθεσης του βιασμού της 24χρονης Γεωργίας Μπίκα στη Θεσσαλονίκη. Πώς συνδέεται όμως ο Αλέξανδρος Κοψιάλης με την υπόθεση βιασμού της 24χρονης στη Θεσσαλονίκη. Τις πρώτες ημέρες που η καταγγελία είδε το φως της δημοσιότητας, ανάμεσα στα ονόματα που φέρονταν ως εμπλεκόμενοι ήταν αυτό του επιχειρηματία Δημητρή Φιντηρίκου με τον οποίο ο νεαρός influencer διατηρεί φιλικές σχέσεις. Λίγο μετά τη διάψευση του Φιντιρίκου για την υπόθεση, Αλέξανδρο Κοψιάλη ανάρτησε μερικά stories υποστηρίζοντα τον ίδιο. Αυτή δεν ήταν η αρχή τη καταιγίδα του Κάνσελ Κοψιάλη. Αυτό ξεκίνησε με αφορμή τον ακτιβιστή Λιαγιώνη. Χρήστε του Twitter ανακάλυψαν πω ο γνωστό influencer έκανε like σε πολλά ακραία σχόλια που είχαν στο στόχαστρο τον Γιώνη. Αυτή ήταν η αφορμή για να ξεκινήσει η χιονοστιβάδα αναρτήσεων εναντίον του Αλέξανδρου Κοψιάλη ενώ τι τελευταίε ώρε ακόμα ένα βίντεο του ίδιου φαίνεται να του γύρισε μπούμεραγκ, καθώς όπως σχολιάζεται, δικαιολογεί τις κακοποιητικές συμπεριφορές λόγω προκλητικότητας. Ανάμεσα στα Twitch βρίσκονται και πολλά που καλούν τον Γιάννη Αντεδοκούμπο να τερματίσει τη συνεργασία μαζί του.